Τώρα έχουμε και την χθεσινή απώλεια ζωής από εκπυρσοκρότηση όπλου ενός ακόμη, του τρίτου κατά σειρά, Ρομ, πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην Εύβοια. Στην Εύβοια είχαμε μία καταδίωξη κινηματογραφική, όπως αναφέρει η αστυνομία, στη Βιωτία. Και από εκεί και πέρα είχαμε μετά την καταδίωξη την εκπυρσοκρότηση, όπως λέει η αστυνομία, του όπλου, όπου εκεί ο 17χρονος Ρωμά έχασε την ζωή του. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Λοιπόν, όπως ακριβώς είπες και εσύ, άλλο ένα δυσάρεστο περιστατικό δολοφονίας Ρωμά. Το τρίτο, όπως πολύ σωστά είπες, μέσα σε διάστημα τριών ετών. Συνέβη στη Βιωτία, συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Αλιαρτού, αν το λέω σωστά κιόλας, mm-hmm. Αλιαρτού της Βιωτίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αγόρι 17 χρονών έπεσε νεκρό από τα πυρά των αστυνομικών έπειτα από μια καταδίωξη με περιπουλικό. Οι ίδιες πληροφορίες όμως μας λένε ότι οι αστυνομικοί, ενώ προσπάθησαν να ελέγξουν ως ύποπτο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο άτυχος Ρωμά μαζί με άλλους τρεις επιβαίνοντες, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε ποτέ στα σήματα της αστυνομίας με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η καταδίωξη. Αρκετή ώρα αργότερα κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν, συγκεκριμένα εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο σε ένα διέξοδο και έτσι κατάφεραν οι αστυνομικοί και το κινητοποίησαν. Να πούμε σε αυτό το σημείο, παρακαλώ, ότι συντετριμμένη είναι η κοινότητα των Ρωμά, η ελληνική κοινότητα των Ρωμά και οργισμένη παράλληλα, καθώς είναι ακόμα ένα περιστατικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, επί είναι τούτου το τρίτο κατά σειρά σε δύο χρόνια. Μέσα σε δύο χρόνια είναι το τρίτο περιστατικό και μάλιστα υπάρχει επίθεση. Και μία διάσταση απόψεων μεταξύ αστυνομίας και του δικηγόρου της οικογένειας, ο οποίος λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ προσπάθεια από τον 17χρονο για να αποσπάσει το όπλο. Αυτό που επί της ουσίας υπήρξε ήταν μία υπερβολική βία από την πλευρά της αστυνομίας και είχαμε πυροβολισμό. Αυτά τουλάχιστον έχει πει στο δικηγόρο ο αδερφός, ο 18χρονος αδελφός του 17χρονου που έχασε την ζωή του. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο την Αλεξάνδρα Παγάνη και να πάμε να συνδεθούμε για να μιλήσουμε για το θέμα με την κυρία Μαρία Αλβανού, εγκληματολόγο. Κυρία Αλβανού, καλησπέρα. Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε μαζί μας και όσο και αν θέλει να είναι κάποιος επιφυλακτικός, βρισκόμαστε εν αναμονή της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, είναι συχνά πυκνά αυτά τα φαινόμενα τελικώς. Υπάρχει ένα θέμα πρωτοκόλλου, είναι η πρώτη ερώτηση έτσι που αθόρμητα έρχεται στο μυαλό όσων παρακολουθούμε τα συγκεκριμένα ζητήματα από το αστυνομικό δελτίο. Γιατί συμβαίνει να βλέπουμε τέτοιου είδους περιστατικά από μια συγκεκριμένη και μόνο κοινότητα? Είναι θέμα πρωτοκόλλου, είναι θέμα ιδιαίτερης βίας που ασκείται από αυτήν την κοινότητα ή ενδεχομένως από την πλευρά της αστυνομίας? Δεν ξέρω, σκέφτομαι δυνατά, αλλά νομίζω ότι όπως και εμείς, έτσι και εσείς προβληματιζόμαστε όταν βλέπουμε ξανά μανά να έρχονται στην επιφάνεια τέτοιου είδους περιστατικά, έτσι. Και επιστημονικά, αλλά αν θέλετε και ως πολίτης, επιβάλλεται να προβληματίζουμε και επιβάλλεται να σκέφτομαι τις διάφορες παραμέτρους τέτοιων υποθέσεων. Ξεκινά όμως από το αυτονόητο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια έρευνα σε εξέλιξη και έχουμε δύο εκδοχές, τις οποίες πρέπει σοβαρά να μελετήσει τόσο η αστυνομία όσο και η δικαιοσύνη στη συνέχεια, ανάλογα με την πορεία που θα λάβει αυτή η υπόθεση, για να δούμε τα πραγματικά περιστατικά και την αλήθεια. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι άλλη μια φορά φαίνεται ότι είναι υψής της σημασίας να έρθει και στην Ελλάδα και νομίζω είναι στην τελική ευθεία η τεχνολογία body cam, δηλαδή οι κάμερες στο σώμα. Κάμερες υπάρχουν στο σώμα, στο γυλαίκο του αστυνομικού. Ακριβώς, γιατί σε τέτοια περίπτωση έχουμε και την προστασία του αστυνομικού και την προστασία του πολίτη. Μαθαίνουμε εξ αρχής ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά. Να θυμίσω, μια και το είπατε, ότι ήταν επί υπουργίας του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, από όσο θυμάμαι, η δέσμευση αυτή, ότι από εδώ και πέρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η Νέα Σμύρνη, τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, που υπόθηκε ότι όλοι οι αστυνομικοί από εδώ και πέρα θα έχουν κάμερες στο γυλαίκο τους για να βλέπουμε τι έχει συμβεί. Και νομίζω ότι είναι πλέον στην τελική ευθεία και διάβασα και κάπου ότι η ελληνική αστυνομία είναι σε διαβουλεύσεις και παίρνει και το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Και εδώ απλά να σημειώσω ότι σαφέστατα να πάρουμε το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, όμως στη Μεγάλη Βρετανία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε ελέγχους από διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι όλο τυχαίο σε κάποια περιστατικά δείχνουν κάμερες να μην λειτουργούν ενίοτε. Δηλαδή η τεχνολογία πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται και σωστά. Εγώ δεν δείχνω το δάχτυλο πουθενά, απλά η τεχνολογία, όπως είπα, και να υπάρχει και να εφαρμόζεται ορθά. Από εκεί και πέρα, είναι σαφέστατα
νομίζω κατανοητό ότι σε μία καταδίωξη πρέπει να υπάρχει. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και αυτονόητο. Όσο βλέπεις κάτι να κλιμακώνεται, όταν είσαι από την πλευρά της ασφάλειας, λαμβάνεις και αυτονόητα μέτρα, ώστε να μην εξελιχθεί κάτι σε ενέργεια εναντίον σου, να μην υπάρχει θυματοποίηση. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προστατεύονται και τα δικαιώματα του πολίτη. Δεν μπορώ να πάρω θέση, επαναλαμβάνω, σε αυτό το περιστατικό, γιατί ακόμα είναι πολύ νοπά τα στοιχεία και δεν έχουμε την ανάλυση τους. Όμως, το ζήτημα της αστυνομικής βίας, και το βγάζω λίγο εκτός, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Νομίζω ήμασταν και σε κάποια άλλη εκπομπή και σας είχα πει ότι με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε γίνει μερίδα πριν κάποια χρόνια και υπό την αιγίδα του Αρειοπάγου, ακριβώς για την αντιμετώπιση της αστυνομικής βίας στην Ελλάδα και το έλλειμμα, αν θέλετε, και στην ορθή αντιμετώπιση της και από τη δικαιοσύνη. Δηλαδή φτάνουν υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που σημαίνει ότι κάτι στην πορεία δεν έχει πάει καλά. Άρα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά όταν έχουμε και ανήλικους. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να βάλετε μια τελεία εδώ, μάλλον θα βάλετε μια άνω τελεία, η οποία θα κρατήσει ένα 24ωρο. Θα επανέλθουμε αύριο στο θέμα αυτό και δίνοντάς του και μια ακόμη διάσταση. Να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα μας απόψε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεσμευόμαστε αύριο πάντως ότι ξανανοίγουμε το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πρωτού περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, πάμε να δούμε το αυριανό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra News. Εκτόξευση της γκρίζας ζώνης δείχνουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Οργή και απογοήτευση κυριαρχούν στην κοινωνία. Πέφτουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας παρά την ανυπαρξία αντιπολίτευσης. Ενισχύονται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Ελληνική Λύση. Μικρή άνοδος για το Πασόκ, χωρίς επιρροή ο Τσακαλώτος. Δραματική προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το σύστημα υγείας στην Λωρίδα της Γάζας έχει γονατίσει. Και τελευταία είδηση από το πρωτοσέλιδο της αυριανής Contra News, αύξηση έως 200% φωτιά στον Ένφια σε 2.000 περιοχές της χώρας. Αυτά στο αυριανό πρωτοσέλιδο της Contra News.